γίνεται από άτομα άνω των 18 ετών, δηλαδή αν έχετε ανυψωτικά αναβατόρια για να ανάγκη οτιδήποτε, πάνω από 18 ετών που έχουν εμπειρία ή και άδεια, αν προβλέπετε, αν χρειάζεται να έχει άδεια, ή κάποιος τέλος πάντων έχει εκπαιδεύσει τον εργαζόμενο που χειρίζεται αυτά τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται τακτικά. Εργασίες πάνω σε στέγες. Στις στέγες που εργάζονται ειδικευμένοι και έμπειροι εργαζόμενοι, πρέπει να εργάζονται ειδικευμένοι και έμπειροι εργαζόμενοι, εφοδιασμένοι οπωσδήποτε με ζώνες ασφαλείας και κράνη. Ζώνες ασφαλείας που κρατάνε από το θώρακα τη μέση πίσω και σε σταθερό σημείο. Αν όχι σταθερό, κινούμενο σειρματός πινοπακτωμένο, μέσα στο οποίο κινείται η θηλιά του σκηνιού που σας δίνει. Να κατασκευάζεται ανεξάρτητη σκαλωσία προς τη στέγη. Το δάπεδο εργασίας της σκαλωσίας να βρίσκεται στο ύψος της άκρης της στέγης και να εκτείνεται παράλληλα προς αυτήν σε όλο το μήκος. Δηλαδή δεν τελειώνει η σκαλωσιά εκεί που κλείνει η στέγη. Θα είναι και ένα μέτρο παραπάνω ώστε να αποφύγουμε την πτώση πάνω από τα κεραμίδια. Να φοράνε οι εργαζόμενοι αντιληστηριά υποδήματα, κράνη ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας. Α, τώρα πέρασα. Ναι, πέρασα ατομικά με την αμοστασία. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φοράνε κράνιους στο εργοτάξιο ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουν. Όχι τώρα δεν πέφτουν επένδυση από πάνω, δεν φοράω κράνος. Κανονικά φοράω κράνος πάντα. Κανονικά. Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα κούνια στα πέδιλα, τα πέδιλα και γενικά τα κατάλληλα υποδήματα. Τα υποδήματα πρέπει να είναι μποτίνια με γερή αντιολιστική σόλα και σκληρή ανεπιφάνεια προστασία από την πτώση βαρύων αντικειμένων. Δηλαδή μπροστά στα δάχτυλα πρέπει να έχουν ένα μεταλλικό από μέσα το οποίο αν τυχόν και σκάσει καμιά πέτρα, κανένα τούβλο, κάτι οτιδήποτε βαρύ πάνω, να μην σκάσει και το δάχτυλο. Να χρησιμοποιούνται ζώνες ασφαλείας όταν δεν υπάρχει άλλο προστατευτικός τρόπος για να προφυλάξει από την πτώση. Να χρησιμοποιούνται προσωπίδες ή γάδια σε εργασίες που μπορούν να βλάψουν τα μάτια ή και τα χέρια, δηλαδή σε κολλήσεις, κοψίματα με τροχό, μεταφορά βαρέων αντικειμένων, τα ατομικά μέτρα προστασίας.